Ημερολόγιον σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου, ακούτε Σκάι 100,3 και όπως σας είχα προαναγγείλει, ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΑ, ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είχατε, εντάξει, για αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, άλλοι τα είπαν λίγα, άλλοι τα είπαν τόσα όσα, άλλοι είπαν ότι είναι μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη δημοσιονομικής, ας πούμε, συγκράτησης, λόγω του γενικότερου περιβάλλοντος και της ανάγκης να ενισχυθούν τα εισοδήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξαιρέθηκαν οι μισθωτοί, δηλαδή εξαιρέθηκαν από τα μέτρα εκείνοι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Εξαιρέθηκαν και οι άνεργοι. Έτσι ακριβώς είναι, έστω κι αν ξέρουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, παρά το ότι υπάρχει η αισιοδοξία για το 2023, η ευρυχωρία αυτή που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά το τι θα γίνει. Οι μισθωτοί και οι χαμηλόμισθοι μισθωτοί και οι άνεργοι έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα, θέλω να θυμίσω. Γιατί όλοι αναφέρονται στο αυτό το τεράστιο δημοσιονομικό πακέτο των 42-43 δις την περίοδο της πανδημίας, ότι αναγνωρίζει η ίδια η κυβέρνηση ότι μόνο 6 δις διατέθηκαν για τους μισθωτούς. Και μάλιστα να σας πω, είναι επί του πιεστηρίου αυτό, ότι σήμερα έμαθα ότι ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το πρόγραμμα Συνεργασία, το οποίο είχε απορροφήσει πάρα πολλούς κραδασμούς στην απασχόληση, το σταματά. Με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι να βρεθούν κυριολεκτικά στον αέρα χωρίς στοιχειώδη προστασία. Και βεβαίως είναι το ζήτημα του κατώτερου μισθού, όπου εδώ έχουμε τραγελαθικές καταστάσεις. Να έρθω στο πρόγραμμα του κατώτερου μισθού, αλλά επειδή το είπατε αυτό για τα περίφημα 43 δις της επιδότησης στον καιρό της πανδημίας, υποτίθεται ότι ένα μέρος τους πήγε και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, έτσι δεν είναι? Ναι, πήγαν τα 6,6 δισεκατομμύρια, και αυτά είναι τα στοιχεία της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα ήταν επιδότηση των επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που καταγγέλλεται και επίσης δεν διαψεύδεται από την κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν. Το γνωρίζουμε όλοι, το λένε και οι κορυφαίοι τραπεζίτες, ότι πολλοί εξ αυτών δεν τα χρησιμοποίησαν για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και να στηρίξουν και την εργασία όπως θα έπρεπε. Τα χρησιμοποίησαν για αποθησαυρισμό ή αποταμίευση καλύτερα. Γι' αυτό και κυρίως από τις μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση των καταθέσεων. Ναι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ο μικρός, ο εργαζόμενος, εντάξει, ο χαμηλόμισθος, ο συντακτικός. Αυτή είναι μια προφανής αλήθεια. Τώρα, ναι, μην κρυβόμαστε. Προφανώς. Ακόμα και αν πήρε κάποια χρήματα, έχει οριακή ροπή προς κατανάλωση. Αυτά είναι τα γνωστά από την οικονομία. Ναι. Ενώ οι πιο ισχυροί έχουν οριακή ροπή προς αποταμίευση. Αποταμίευσαν, αυξήθηκαν πολλά δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 16 οι καταθέσεις της τράπεζας αυτήν την περίοδο. Ναι. Και προέρχονται ακριβώς από αυτές τις επιδοτήσεις ή από τις επιστρεπτές, που τελικά, όπως ξέρετε, είναι μη επιστρεπτές, ανεπίστρεπτες προκαταβολές. Τώρα, λέγαμε για τους μισθωτούς και δεν για τους χαμηλομισθωτούς. Αυτοί οποφελούνται από τα άλλα μέτρα, που είναι η επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια ή από την επιδότηση στο καύσιμο, στο καύσιμο για τη μετακίνηση. Ο κατώτερος μισθός είναι το εργαλείο για την ενίσχυσή τους. Έχει αναγγελθεί ότι από 1η Μαΐου θα αυξηθεί. Θέλω να πω ότι εδώ πάντα λειτουργεί χρόνια τώρα και με την προηγούμενη κυβέρνηση ένας μύθος. Τι συμβαίνει με τον κατώτερο μισθό? Το 12, με μνημονιακή απέτηση, ο κατώτερος μισθός δεν προσδιορίζεται πλέον από το 12, από το Φλεβάρι του 12, με μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, δεν προσδιορίζεται από διαπραγματεύσεις εργοδοτών εργαζομένων, ΓΕΣΕ και εργοδοτικών οργανώσεων, το προσδιορίζει η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση. Προσέξτε. Δεν έχει 12, 13, προβλέπετε 12, 13, να αλλάξει, 14, 15, προβλέπετε να επιστρέψουμε στο παλιό σύστημα? Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει, και μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Σοφών, αν θα θυμάστε, που είχε φέρει 9 Ευρωπαίους, 8 ξένους Ευρωπαίους από άλλες χώρες και έναν Έλληνα, τον κύριο Κουκιάδη, είπε ότι η καλύτερη πρακτική, η ευρωπαϊκή πρακτική, είναι ο προσδιορισμός του κατώτερου μισθού με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Μάλιστα. Προσέξτε, κανένας δεν το έκανε, παρά το ότι ήταν και στις εξαγγελίες τους, ιδίως η προηγούμενη κυβέρνηση.
Κανένας δεν επανέφερε το κατώτερο μισθό στα 751 που ο Μιλόν είχε υπογράψει, παρακαλώ, το 2008. Ναι. Και μάλιστα μια μικρή άξη έγινε και μέσω μνημονίου που μετά το κατήργησε, κατήργησε η Τρόικα και μείναμε στο 751. Προσέξτε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Έρχεται η παρούσα κυβέρνηση και από το 2020 δεν κάνει καμία αύξηση στο κατώτερο μισθό. Το 2021 ανακοινώνει το Σεπτέμβρη μια αύξηση 2%, ναι. Όχι όμως για το 2021, όχι ναι. Όμως για, από 1η-1η του 2021, αλλά από 1η-1η του 2022. Ναι. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι το Μάη θα ανακοινώσει μια αύξηση, οι διαρροές μιλούν για, και οι διαρροές ξέρετε γιατί γίνονται και πώς γίνονται, για μια αύξηση της τάξης του 6% από 1η-5η, δηλαδή από 1η Μαΐου. Από 1η Μαΐου, δηλαδή θα πάμε στα 710. Θα πάμε στα 706 νομίζω, 706 περίπου βγαίνει. Προσέξτε, δηλαδή η μέση αύξηση ήταν 2% στον κατώτερο μισθό ο οποίος μόνο μέχρι σήμερα έχει απολέσει λόγω πληθωρισμού 14%. Είδατε, φαντάζομαι χθες δημοσιεύσαμε και τα στοιχεία, την επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ναι, το είδα. Μας λένε οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, αλλά και όλοι αυτοί που ξεχνούν το φιλελεύθερο κοινωνικό και πολιτικό εαυτό τους, αλλά θυμούνται ξαφνικά τον οικονομικό φιλελευθερισμό τους. Μας λένε, μα εσείς με την αύξηση που ζητάτε στον κατώτερο μισθό και σε όλη την κλίμακα των μισθολογίων, γιατί αυτή είναι η απέτηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς την ακρίβεια, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά με άλλο τρόπο. Αυτά τα κάνουν κυβερνήσεις, αν θέλουν να τα κάνουν. Και αν θέλουν να συγκροστούν με τα καρτέλ, δηλαδή με τις αναρμονισμένες πρακτικές, με τα ολιγοπόλια, γιατί αυτή είναι η συγκρότηση της ελληνικής αγοράς, ολιγοπολιακή. Εμείς έχουμε τους μισθούς μας να αυξήσουμε και να υπερασπιστούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο θα έπρεπε να γίνει και μας λένε, ναι, αλλά έτσι θα αυξήσετε τον πληθωρισμό. Μα κύριοι, τον πληθωρισμό τον άφησαν, μάλλον έδωσαν όθηση σε αυτό το σπιράλ, πρώτα-πρώτα οι αυξήσεις που έκαναν οι επιχειρήσεις μετακυλίοντας τα κόστη ενεργειακά ή άλλα. Θα σας πω τις αντιρρήσεις, αλλά να αρχίσουμε να μου πείτε καταρχήν εσείς τι προτείνετε. Φαίνεται, οι διαρροές που και εγώ ακούω είναι ότι πάμε εκεί σε μια διαμόρφωση από 1η Μαΐου στα περίπου 700, στα 706, 708, 710 ευρώ στον κατώτερο μισθό. Εσείς τι ζητάτε? Εμείς προτείνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που αφορά στον κατώτερο μισθό και σε όλη την κλίμακα των μισθολογίων, γιατί πρέπει να ανοίξει και αυτή η διαπραγμάτευση, είναι να επανέλθει στα 751 με διοικητική πράξη. Δηλαδή με την, από την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, μια εκτελεστική ουσία, τον κατήργησε αυτό το μισθό. Και το δεύτερο, αφού επανέλθει στα 751, να δοθεί πλέον στους κοινωνικούς εταίρους ώστε να καθορίζεται. Να επιστρέψει η συλλογική διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Το δεύτερο που ζητούμε είναι. Έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο, νομίζω δεν διέλαθε τη προσοχή σας, ναι, ότι να το κάνουμε όπως στην Ισπανία. Στην Ισπανία αποδιαρθρώθηκε το εργατικό δίκαιο και το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων χωρίς να έχουν μνημόνιο, ακριβώς με μια ίδια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου όπως συνέβη και στην Ελλάδα. Τι λέμε, τι έγινε στην Ισπανία? Κυβέρνηση, οι εργοδότες, συνδικάτα έκαναν μια μεγάλη εθνική συμφωνία. Και σιγά σιγά αποκαθιστούν το εργατικό δίκαιο και επαναρρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις με έναν τρόπο δημοκρατικό, ώστε να πάρει μία ανάσα, όπως ήδη λένε, αυτή την έκφραση χρησιμοποιούν, η εργατική τάξη. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Κυβέρνηση, εργοδότες, εργαζόμενοι, να κάνουμε μια μεγάλη εθνική και αναπτυξιακή συμφωνία, η οποία μπορεί να καθορίζει υποχρεώσεις, να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας, αλλά να ξέρουμε πώς θα μοιραστεί δίκαια και το προϊόν που θα παραχθεί, εφόσον μπορέσουμε και να τάξουμε την οικονομία, ταυτόχρονα να αναταχθεί και η κοινωνία. Αυτή είναι η συνολική πρότασή μας και γιατί, όπως ξέρετε, εμείς θα κάνουμε και μια κινητοποίηση εμβληματική. Προσέξτε, δεν μας λείπει η ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πόλεμος, ξέρουμε το τι συμβαίνει, αλλά η ζωή συνεχίζεται παντού και δεν πρέπει να χάνουμε και το τι συμβαίνει μέσα στη δική μας χώρα. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε και την ενασχόληση με την καθημερινότητα και ζέοντα προβλήματα
Κατανοητό. Απλώς να πω το βασικό, υπάρχουν δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι ότι γίνεται σπιράλ πληθωρισμού, δηλαδή οι αυξήσεις των τιμών φέρνουν αυξήσεις μισθών. Και έτσι. Όπως είπαμε. Ναι. Η δεύτερη αντίρρηση είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα στάδιο, σε ένα σημείο όπου η αύξηση του μισθολογικού κόστους που θα φέρει μια μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού ενδεχομένως δεν την αντέχουν. Δημοσιεύσαμε μία έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας, η οποία κανένας δεν μπόρεσε να την, επιστημονικά να την διαψεύσει, ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη την περίοδο των μνημονίων, δεν πήγε προς την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση των επενδύσεων, την αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά ήρθε στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Και αυτό που είπαμε πριν, κρατήστε το παρατήρηση για τις καταθέσεις στις τράπεζες, αυτό το δείχνει. Ξέρουμε τη δομή των ελληνικών επιχειρήσεων, γι' αυτό είπαμε να τα ρυθμίζουμε, να πάμε στο 751 και μετά να το ρυθμίζουμε εργοδότες εργαζόμενοι, ξέροντας και εμείς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε επιχειρήσεις και να γνωρίζουν και οι εργοδότες, γιατί αυτοί στερούνται εν συνέστησης τη θέση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Αυτή νομίζω είναι μια σωστή πρακτική και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εμείς αυτοί που, όπως λέει και η ρίση, ήρθα το καιρό να δείξω. Μάλιστα. Κύριε Παναγόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα.